Θέλω να κάνω τρεις γενικές τοποθετήσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως θέματα υγείας σε ένα γενικό επίπεδο. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία, τον κύριο Κονόμου, τον κύριο Φωτήλα, όλους εδώ, τους φίλους που ήρθαν ενώ είναι μεσήνη, τον Μάκη τον Γάκη, τον Κώστα Ζωντανό, τον Σταύρο τον Πεντέ, ο οποίος όντως ένας άνθρωπος που συνεργαστήκαμε το 2014 σε θέματα υγείας αρκετά. Μιλάμε για θέματα υγείας. Νομίζω αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στο νόημα και θα είναι η εξέλιξη στην υγεία στον χώρο της Ελλάδος. Ξέρετε, διαχρονικά υπήρχε ένα ερώτημα πάντα στον τομέα της υγείας. Η υγεία χωράει οικονομοτεχνικά κριτήρια ή είναι ένα αγαθό που δεν θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη τα οικονομοτεχνικά κριτήρια. Νομίζω κακά τα ψέματα. Στον χώρο των γιατρών καταρχήν. Θεωρώ ότι έχει εξαιρετική ποιότητα γιατρούς. Θα μου πεις γιατί το λες, για να στηρίξεις τη χώρα σου. Παραδείγματος χάρη, η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει έλλειψη γιατρών. Θεωρείται για τη Γερμανία ιδιαίτερη τύχη να βρει Έλληνες γιατρούς γιατί τους θεωρεί τους καλύτερους. Και γι' αυτό πάρα πολλοί Έλληνες γιατροί, ξέρετε και από τη Μεσσηνία, δουλεύουν στη Γερμανία. Άρα έχουμε ποιοτικό επίπεδο γιατρών. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Νομίζω πως ναι. Ο τρόπος είναι που πρέπει να το δούμε. Πώς θα γίνει αυτή η αξιοποίηση. Μπορούν όλοι να δουλέψουν σήμερα οι γιατροί που υπάρχουν στην Ελλάδα. Συγγνώμη, θα το πω, εγώ θεωρώ έχουμε πολλούς γιατρούς και νομίζω δεν θα μπορέσουν όλοι να δουλέψουν οι γιατροί στην Ελλάδα. Κακά τα ψέματα. Μπορούμε όμως να κάνουμε ένα μοντέλο το οποίο θα μπορέσει στους περισσότερους γιατρούς να βρει δουλειά. Ναι, πώς. Να καταφέρουμε να κάνουμε άλλες χώρες να έρχονται εδώ για ιατρικές υπηρεσίες. Πώς μπορεί να γίνει αυτό και με τα δημόσια νοσοκομεία και με τα ιδιωτικά και με τη σύμπραξη αυτών. Παραδείγματος χάρη, διάπλαση φέρνει ασθενείς από το εξωτερικό. Εισόδημα, εξτρά για τη χώρα μας αυτό. Μεσόγειος, το ίδιο. Πολλά ιδιωτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, είπα μόνο τα εδώ πέρα. Πώς μπορούμε στην Ελλάδα, πληρώνουμε όλη ασφάλεια, να πιάνει το κάθε ευρώ τόπο, όπως το είπατε. Οι άξονες είναι συγκεκριμένοι. Δεν είμαι γιατρός, νομίζω πρέπει να πούμε στην λογική και με τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς να το πετύχουμε, να δούμε και τα κόστη των εξετάσεων. Δηλαδή, υπερπληθώρα εξετάσεων καμιά φορά αχρίαστη. Νομίζω πρέπει να οριστεί και υπάρχουν τα παγκόσμια πρότυπα. Σε ποια ηλικία, ποιες εξετάσεις μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει, θα τον καλύπτει ο ίδιος. Δηλαδή στα 30 θα πρέπει να έχει κάνει αυτές τις εξετάσεις, στα 40 αυτές, 45 αυτές. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί γιατροί, δεν ξέρω αν έχω λάθος αυτό. Πάει ένα στο νοσοκομείο, κάνει τις κλασικές εξετάσεις, το 90% ας πούμε, του το βρίσκει αν έχει κάτι. Για το 10%, αυτό το κόστος μπορεί να έχει 1000 ευρώ, λέω τυχαία νούμερα. Για το κόστος του 10% αν έχει μια ασθένεια που δεν περιλαμβάνεται πάνω από αυτές τις εξετάσεις, το κόστος φαίνεται στα 15.000 ευρώ, στα 20, αν συνεχίσει να το ψάξει. Του λέει του γιατρού, υπογράψω, του λέει, καλά, όχι, γιατί δεν μπορώ να ξέρω για αυτή την υποπερίπτωση, πρέπει να κάνει ειδικές εξετάσεις και αυτά. Δεν του δίνει λοιπόν το νομικό σύστημα του γιατρού την ασφάλεια, του πει συγγνώμη, όσο εδώ πρέπει να γίνω, από εκεί και πέρα, άμα έχει την τρέλα για να ψάξει παραπάνω, πα ιδιωτικά, δεν καλείται ιδιωτικά. Αυτό το ξέρει τα κόστη. Νομίζω πρέπει να πούμε πλέον. Θα φανεί κοινικό, αλλά πρέπει να μπούμε σε τέτοιες λογικές. Έτσι θα αξιοποιούνται πάρα πολύ τα λεφτά που δίνει ο καθένας μας για το χώρο της υγείας και ταυτόχρονα θα έχεις μια ανταπόδοση αυτών που θα την βλέπεις στην πράξη. Θα αλλάξει η κοινοτροπία μας. Πολλές φορές δεν κάνουμε εξετάσεις και πάμε κάποια στιγμή με ένα πρόβλημα και δεν κάναμε εξετάσεις αναηλικίες όπως ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός. Νομίζω θα είχαμε προλαμβάνει και πολλά ο καθένας μας. Όλοι να είστε υγιείς κατά. Θεωρώ μια αρχή και την καταθέτω για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Από το να έχω 5 νοσοκομεία που λειτουργούν, προτιμώ να έχω 3 πλήρως στελεχωμένα. Νομίζω θα έχουν πιο απόδοση στην εξυπηρέτηση προς τους ασθενείς και το προσωπικό του νοσοκομείου, γιατροί, νοσηλεύθεροι, όλα τα σχετικά, θα έχει πιο καλή εργασία γιατί δεν θα είναι τόσο εξουθενωμένοι. Εδώ όταν λειτουργούν, κάνουν παραπάνω ώρες εργασίας, με αποτέλεσμα άνθρωποι είναι. Και αυτοί κουράζονται και μετά δεν μπορούν να προσφέρουν και καλύτερες υπηρεσίες. Νομίζω πρέπει να δούμε
αυτό το πράγμα ακριβώς όπως το λέω και γιατί ανέφερα τον Μιχάλη τον Μιχαήλ και δεν υπάρχει παρεξήγηση, είμαστε δεκαετίες φίλοι και έτσι κι αλλιώς η εκτίμηση ως γιατρός καταρχήν δεν συζητιέται. Γιατί είχαμε πρόσφατα, δεν θυμάμαι Μιχάλη, τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, μια αντιπαράθεση ήρεμη φυσικά και πολιτισμένη σε ένα πάνελ, ο Μιχάλης από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ τη Νέα Δημοκρατία, που έλεγε βέβαια έχουμε η Τρόικα, νομίζω ήταν του Ιανουαρίου του 2015, πριν τελειώσουν οι αυταπάτες, βέβαια έχουμε η Τρόικα να μου βάζει κριτήρια για την υγεία, η υγεία, ένα άλλο αγαθό και φυσικά σήμερα το τι λέει και ο Πολάκης και όλοι αυτοί ότι πλέον έχουν δεχτεί ότι πρέπει να μπουν και οικονομικά κριτήρια στην υγεία. Άρα είναι η στιγμή, ανεξαρτήτως κομμάτων, σε αυτή τη λογική πλέον που ήρθε και η αριστερά, να στήσουμε κάτι που να μην αφορά τις κυβερνήσεις, να είναι διαχρονική η στόχευση. Αυτά έχω να καταθέσω. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη αν κούρασα.